Γεια σου, κορίτσια! Σήμερα θα ανοίξουμε παρέα το Beauty Test Box Απριλίου. Η αλήθεια είναι πως το παρέλαβα πριν 3 με 4 ημέρες περίπου, αλλά πέρα από το ότι αυτό το μήνα θα σας δείξω τι περιέχει μέσα, ήθελα να κάνω και ένα σύντομο review. Γι' αυτό και αυτές τις μέρες τα χρησιμοποιούσα συνέχεια για να μπορέσω να αποκτήσω έτσι μια γνώμη και να τη μοιραστώ μαζί σας. Πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι περιείχε. Μου ήρθε μετά από 4 εργάσιμες ημέρες περίπου. Ήρθε πάλι αυτό το ίδιο το κόκκινο κουτάκι. Ανοίγει πάλι σε σερταράκι και μέσα περιέχει το φακελάκι όπου έχει μέσα πληροφορίες για τα προϊόντα που θα βρω μέσα στο κουτάκι μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο προϊόν, το οποίο είναι από την εταιρεία Green Yard. Είναι ένα σαμπουάν το οποίο λέει ότι είναι για όλους τους τύπους μαλλιών. Η αλήθεια είναι ότι στα δικά μου τα μαλλιά ίσως δεν έκανε τόσο πολύ. Βέβαια, έκανε απίστευτο αφρό και νιώθα ότι καθάριζε πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά μου. Αλλά τη δεύτερη μέρα ίσως τα είδα λίγο πιο λιπαρά από ότι με κάποια άλλα προϊόντα. Μυρίζει θεσπέσια, κάθε φορά που το μυρίζω μου έρχονται έτσι αρώματα από Ελλάδα, Κρήτη, ελαιόλαδο, μυρίζει θεϊκά, αλλά ίσως δεν κάνει για τα δικά μου λιπαρά μαλλιά. Στη μητέρα μου βέβαια που έχει ξηρό τύπο μαλλιών και της το έδωσε να το χρησιμοποιήσει, ήταν μια χαρά. Επόμενο προϊόν είναι κάτι το οποίο μόλις μπήκα στο ντουζ και το χρησιμοποίησα, πραγματικά ένιωσα ότι βρέθηκα σε ένα εξωτικό μέρος, με φοίνικες, καρύδες, λευκή άμμο, ήλιο, θάλασσα, πίνα κολάντα, πραγματικά θυμίζει απίστευτα καλοκαίρι. Είναι ένα κρεμόλουτρο από την εταιρεία Azade, αν το προφέρω σωστά, το οποίο είναι με αρώμα καρύδα και μυρίζει θεϊκά, κάνει απίστευτη σαπουνάδα και μπορώ να σας πω ότι μετά από το μπάνιο δεν χρησιμοποίησα κρέμα σώματος, μιας και ενυδάτωσε το δέρμα μου πάρα πολύ ωραία. Επόμενο προϊόν είναι ένα σκραπ προσώπου, στο οποίο πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς χωράνε τόση κόκκι μέσα και αν τύχει στο δικό σας το κουτί είμαι σίγουρη πως δεν θα το ευχαριστηθεί τόσο εγώ, διότι όλοι οι κόκκι από το εργοστάσιο πρέπει να έχουν μπει στο δικό μου το προϊόν, φυσικά και αστειεύομαι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, είναι το δεύτερο peeling που συναντώ και μου αρέσει τόσο πολύ. Το πρώτο είναι αυτό που μου έφτιαχνε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρή και έβαζε ελαιόλαδο και μια κουτάλα ζάχαρη μέσα. Πραγματικά είναι καταπληκτικό, έχει πολύ μικρούς κόκκους και πολλούς και ένιωσα απίστευτο βαθύ καθαρισμό στο πρόσωπό μου και δεν ερέθησε καθόλου τη δική μου ευαίσθητη επιδερμίδα. Επόμενο προϊόν είναι κάτι που πραγματικά με εξέπληξε. Στο παρελθόν είχα διαβάσει ότι το έλαιο από τα 30 φύλλα της Βουλγαρίας είναι περιζήτητο στην αρωματοβιομηχανία, αλλά δεν ήξερα ότι θα μπορέσω να το βρω και σε μαντιλάκια καθαρισμού, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα. Μυρίζουν θεϊκά, πραγματικά. Είναι μαντιλάκια που κάνουν και ντε μακιγιάζ, αλλά λειτουργούν και σαν αντισηπτικά. Αυτά νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραία για ταξίδια, όπου πέρα του ότι θα έχεις να κάνεις το μακιγιάζ στο πρόσωπό σου, θα μπορείς να καθαρίσεις και τα χέρια σου εκεί μέσα στα πλοία, στα αεροπλάνα και σε όλα αυτά. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Εγώ που τα χρησιμοποίησα, δεν αρθίσανε καθόλου το πρόσωπό μου, μου αρέσανε πάρα πολύ. Και πραγματικά το άρωμά τους είναι καταπληκτικό. Εμένα μου θυμίζει αυτές οι καραμελίτσες πολύ μαλακές, αν θυμάστε που τρώγαμε μικρές, που ήταν με άρωμα και γεύση τριαντάφυλλου, που ήταν έτσι σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Εμένα αυτό μου θυμίζουν και πραγματικά τα λάτρεψα. Επόμενο προϊόν είναι κάτι που με εξέπληξε πραγματικά ανοίγοντας το κουτάκι και βλέποντας το μέσα. Είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι θα έβρισκα στο Beauty Test Box. Είχα καταλάβει το σκεπτικό τους, είχα καταλάβει ότι εννοείται πως η ομορφιά δεν περιορίζεται μόνο σε καλλιτικά και ότι μέσα θα έβρισκα και κρέμες ποδιών και αφρόλουτρα και σαμπουάν και όλα αυτά. Δεν θα έβρισκα δηλαδή μόνο lip gloss, σκιές, ρούζ ή κάτι τέτοιο. Αλλά σαν και αυτό δεν περίμενα πως θα έβρισκα μέσα. Και τι είναι? Είναι ένα απίστευτο handmade βραχιολάκι, είναι αυτό εδώ πέρα. Το οποίο μόλις το είδα, το χιλιοαγάπησα, το χιλιολάτρεψα. Αν έχετε παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα μου βίντεο, θα έχετε καταλάβει ότι με τα βραχιολιά έτσι έχω μια αγάπη, φοράω συνέχεια. Αλλά κάτι τέτοιο δεν είχα ξαναδεί. Το εκτίμησα πιο πολύ γιατί είναι και χειροποίητο. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει έτσι χρυσές λεπτομέρειες και εδώ και στο κούμπομα. Και έχει αυτές τις απίστευτες μπιλίτσες πάνω, όπου πραγματικά πιστεύεις ότι έχουν πάρει σταγόνες από τον ελληνικό καταγάλανο ουρανό και τις έχουν στάξει πάνω εδώ. Νομίζω πως θα το χίλιο ευχαριστηθώ τώρα που είναι άνοιξη και πλησιάζει και το καλοκαιράκι, μιας και έχει απίστευτη απόχρωση. Επόμενο προϊόν είναι κάτι στο οποίο εγώ στάθηκα πάρα πολύ τυχερή, διότι μια μέρα πριν το αγόρασα από την έκθεση στο MAC Παιανίας. Είναι ένα προϊόν από την εταιρεία The Balm, το οποίο μόλις γύρισα από την έκθεση και το χρησιμοποίησα, πραγματικά το λάτρεψα. Είναι κάτι που πιστεύω πως ταιριάζει σε μένα. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο ανοίγοντάς το θυμίζει lip gloss και τι κάνει αυτό το προϊόν. Το χρησιμοποιείται στα μαγουλάκια,
σαν ρούζ, αλλά και στα χείλη. Στα μαγουλάκια δίνει έτσι ένα κόκκινο χρωματάκι, το οποίο είναι σαν να έχεις κοκκινήσει από ντροπή, και στα χειλάκια δίνει ένα κόκκινο χρωματάκι σαν να τα έχεις δαγκώσει. Για μένα είναι ότι πρέπει, μιας και εγώ δεν βάφομαι πάρα πολύ έντονα και σίγουρα θέλω έτσι κάτι πιο φυσικό, και αυτό είναι ότι πρέπει. Και ειδικά αυτό το travel size, το οποίο θα το κουβαλάω συνέχεια μέσα στην τσάντα μου, και όταν θα θέλω να κάνω έτσι μια ανανέωση στο μακιγιάζ μου, θα το χρησιμοποιώ και θα είμαι έτοιμη. Και το τελευταίο προϊόν που περιείχε το Beauty Test Box Απριλίου είναι πάλι από την εταιρεία The Balm, είναι το Rouge και σκιά Hot Mama, το οποίο μόλις είδα το αγάπησα, αλλά πέρα του ότι αγάπησα την τέλεια απόδοση και την τέλεια απόχρωση που έχει, λάτρεψα για ακόμα μια φορά και τη συσκευασία του, η οποία κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι πραγματικά. Εγώ μόλις τελειώσω το προϊόν θα κολλήσω πίσω ένα μαγνητάκι και θα το στολίσω στο δωμάτιό μου. Νομίζω πως τα προϊόντα δεν πετιούνται. Ό,τι έχω αγοράσει από εκεί, ακόμα και τη συσκευασία, τα κουτάκια που περιείχε μέσα το προϊόν, δεν τα έχω πετάξει, τα έχω κρατήσει και τα έχω στολίσει εδώ στο δωμάτιό μου. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Η απόχρωσή του είναι απίστευτη, ανοιξιάτικη, έτσι δίνει ένα ροδακινή χρωματάκι στα μαγουλάκια, τα κάνει πάρα πολύ όμορφα, φωτεινά και φρέσκα. Αυτό ήταν το Beauty Test Box Απριλίου. Πραγματικά εγώ για ακόμα έναν μήνα έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη και ευχαριστώ πάρα πολύ την Beauty Test Box γι' αυτό, μιας και ό,τι μου στείλανε ήταν καταπληκτικό, όλα τα προϊόντα τα έχω ευχαριστηθεί, όπως και στα προηγούμενα τα κουτάκια, δεν υπήρξε κάτι το οποίο να πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία διότι ανακαλύπτω νέα πράγματα, αλλά μου αρέσει ακόμα πιο πολύ διότι όταν μου φέρνει ταχυδρόμο στο δέρμα δεν ξέρω τι περιέχει μέσα και πραγματικά με εξετάρει όλη αυτή η διαδικασία να τρέξω, να το ανοίξω, να δω τα καινούργια πράγματα και όλα αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου αφήσετε από κάτω τα σχόλιά σας, να μου πείτε πώς σας φαίνεται σας το Beauty Test Box, αν το παραγγέλνετε, πώς σας φαίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Θα χαρώ πάρα πολύ. Κάτω από το βιντεάκι θα έχω αφήσει τα link μου από το blog, από το facebook, από το twitter, από το instagram, από όλα αυτά. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και εκεί. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Έως τότε να θυμάστε πως η ομορφιά βρίσκεται παντού. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let